τους. Τελικά η Ryanair με ποιους διαπραγματεύεται, με τη σύμπραξη ή με το επιμελητήριο. Εκτός αυτού. Και με τις δύο κωδικά. Εκτός αυτού. Μισό λεπτά και να σας κάνω τις ερωτήσεις και να απαντάτε χωρίς να σας διάβω. Αν η σύμπραξη καταφέρει και μέχρι αύριο, λέμε ότι έχει μαζέψει τα 160.000. Εσείς τι κάνετε, σταματάτε τις διαπραγματεύσεις. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Εγώ δεν λέω να μην. Προσέξτε. Το δήλωσα αρχής εξ αρχής ότι το να μαζευτούν οι επιχειρηματίες της ΚΟΕΝΟΜΕ να καταφέρουν κάτι το οποίο θα φέρει ανάπτυξη στον τόπο είναι κάτι που ζητώ προσωπικά εγώ το επιθυμώ. Εδώ όμως υπάρχει όλη η αλληλογραφία από την αρχή του έτους έως και χθες, έως και 12 Νοεμβρίου του 2012. Η αλληλογραφία με την εταιρεία που δείχνει ότι η εταιρεία βρίσκεται σε επαφή μαζί μας και διαπραγματεύεται. Τώρα, για ποιον λόγο η εταιρεία διαπραγματεύεται και με κάποιον άλλο, καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές όταν μοιραστούν οι δυνάμεις και είναι δύο ή τρεις αυτοί οι οποίοι συζητάνε με την χή οποιαδήποτε εταιρεία, αυτοί οι τρεις που έχουν διασπαστεί μπαίνουν σε μια διαδικασία πληστηριασμού. Και κάθε τα πέντε εταιρεία και λένε εσύ πόσα δίνεις, εσύ πόσα δίνεις, εσύ πόσα δίνεις. Καταλάβατε. Μισό λεπτό και πρέπει να ανακλώσω την ερώτηση. Ο κύριος Χατζημιχαήλ μάλιστα είπε ότι έριξε την τιμή και την πήγε περίπου στα 160.000. Που σημαίνει ότι ήταν κάπως παραπάνω. Δεύτερον, στα email που λέτε, σας είχε πάρει τηλέφωνο και από ό,τι δήλωσε και στους ξενοδόχους που ήταν στην συγκέντρωση της Παρασκευής και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είπε ότι εσείς προσωπικά το είπατε στο τηλέφωνο, ότι μιλάμε, ότι θέλουμε κάτι email, δεν μας απαντάνε. Μετά ο κύριος Μινάς παίρνει την εταιρεία, η οποία εταιρεία του λέει: εμείς δεν διαπραγματευόμαστε με αυτούς. Άρα κάποιος μας λέει ψέματα. Ένας από τους δύο μας λέει ψέματα. Δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι ο κ. Μινάς ή εσείς, αλλά αναγκαστικά ένας από τους δύο μας λέει ψέματα. Αυτά εδώ πέρα, τα οποία είναι στη διάθεση των συμβούλων εδώ, εγώ θα σας πω ότι εγώ δεν σας λέω τίποτα. Μπορούν να σας απαντήσουν οι σύμβουλοι σας εδώ. Αυτά εδώ πέρα είναι η επίσημη αλληλογραφία της εταιρείας με την αναπτυξιακή εταιρεία του Ελληνικού Δωδεκανήσου με ημερομηνίες και με περιεχόμενο. Αυτά τα έχουν δει οι δικοί σας σύμβουλοι και είναι της γνώσης τους. Το για ποιο λόγο, επαναλαμβάνω, συζητάει ή διαπραγματεύεται η εταιρεία με οποιονδήποτε άλλο φορέα είναι κάτι το οποίο προσωπικά δεν μπορώ να το γνωρίζω γιατί δεν είμαι στέλεχος της εταιρείας. Δεν ανήκω στο προσωπικό της Ryanair και δεν εξυπηρετώ τα συμφέροντα της Ryanair. Δηλαδή, κύριε Πάπου, δεν σας προβληματίζει το ενδεχόμενο να κλείσει η συμφωνία πρώτα η σύμπραξη και ουσιαστικά να αδειάσει την πολύμινη προσπάθειά σας και να σας εκθέσει στα μάτια των συμπολιτών μας. Θέλετε να σας πω κάτι. Με το χέρι στην καρδιά. Να σας πω κάτι, με το χέρι στην καρδιά. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει εμένα είναι να κλειστεί μια ευφελής συμφωνία, ούτως ώστε ο τόπος να προκόψει, να προοδεύσει. Δεν με ενδιαφέρει το ποιος θα το υπογράψει. Και αν θέλετε να ξέρετε, αυτός ο οποίος θα υπογράψει μια τέτοια συμφωνία φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη όπως είναι η κατάσταση στη χώρα σήμερα. Φέρει και την αστική ευθύνη της υπογραφής της συμφωνίας. Κανένα πρόβλημα, μακάρι η σύμπραξη να κλείσει μια εποφελή συμφωνία για τον τόπο και να ακολουθήσουμε εμείς. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Να το προχωρήσω λίγο παραπάνω. Εδώ που φτάσαν τα πράγματα, δεν θα ήταν καλύτερο εφόσον έχει συγκεντρωθεί ένα πολύ σεβαστό ποσό τόσο από μεγάλους ξενοδόχους όσο και από απλούς συμπολίτες μας, επιχειρηματίες, επαγγελματίες κλπ. Δηλαδή γύρω στα 35-40 χιλιάρικα, όπως είπε ο κ. Χατζημιχαήλ στην ενημέρωση προχθές. Συν την υπόσχεση που έχει από μεγάλους ξενοδόχους ότι θα διαθέσουν, ότι προτίθενται να δώσουν επίσης ένα αρκετά σεβαστό ποσό. Παίρνοντας λοιπόν αυτό το δεδομένο, δεν θα μπορούσατε εσείς να καταλήξετε στη συμβιβαστική λύση την οποία πρότεινε ο κύριος Μιλωνάς και δεν έδειξε να διαφωνεί και ο κύριος Χατζημιχαήλ, ότι θα μπορούσε ο Δήμος και ο ΤΕΔΕ να πάρει αυτό το ποσό το οποίο συγκεντρώθηκε και να προσθέσει ένα πολύ, αρκετά μικρότερο από αυτό το οποίο διαπραγματεύεστε εσείς και να κλείσει η συμφωνία. Δηλαδή να βρεθεί μια μέση λύση σεβόμενη και το τελευταίο ευρώ, όπως είπατε, των συμπολιτών μας στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. 35-40.000 συν την υπόσχεση. Επειδή είπε ο κύριος Μίτσης, ο εκπρόσωπός του στη συνέλευση, ότι θα έδινε ένα σεβαστό ποσό και κάποιοι άλλοι μεγάλοι ξενοδόχοι, συν οι μικροί κτλ. Το να συζητήσουμε εμείς εδώ τώρα σήμερα
το πόσα βγάζει ο καθένας από το πορτοφόλι του και να πει ότι εγώ θα βάλω χι ποσό. Ο αντιπρόεδρος το χι ποσό. Έχει τεράστια διαφορά μέχρι να υπάρχει αυτό το ποσό μαζεμένο σε ένα συγκεκριμένο λογαριασμό και να είναι άμεσα διαθέσιμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε σκεφτεί. Τώρα το ακούω ότι έχει μαζευτεί ένα ποσό 30. Αυτός ήταν καταρχάς από 30 έως 70 χιλιάδες. 70 Δεν θα πιστεύω. Ροδίου, όσο από τον Δήμο Φόβου. Για να διαπραγματευτούν με συγκεκριμένο πλάνο όσον αφορά αυτό το συγκεκριμένο πλάνο, αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο μαζί το έχουμε στήσει. Το έχουμε στήσει όλοι αυτοί οι φορείς μαζί. Το έχουμε προγραμματίσει, το έχουμε βάλει κάτω, το έχουμε σχεδιάσει. Τα λεφτά είναι διαθέσιμα. Εάν και εφόσον σας λέω δεν προχωρήσει, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο επιθυμούμε και το έχω δηλώσει και πέρσι. Μακάρι να κλείσει κάποιος άλλος μία συμφωνία με 50.000 ευρώ για το νησί της ΧΟ, ούτως ώστε να διευκολυνθώ και εγώ και οι υπόλοιποι οι οποίοι απαρτίζουν την ομάδα εργασίας στο επιμελητήριο, στην αναπτυξιακή του επιμελητήριου, η οποία θα υπογράψει τη συμφωνία, να κλείσουμε κι εμείς αυτή τη συμφωνία την οποία θα επιτύχετε εσείς. Άρα τη συζητάτε αυτή τη συμβιβαστική λύση, είσαστε ανοιχτός. Συγγνώμη, σας είπα, ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το άκουσα. Το ακούτε για πρώτη φορά. Δεν έχω πρόβλημα, μπορούμε να καθίσουμε οι φορείς κάτω με προδιαγραφές και με προϋποθέσεις να το θέσουμε και να το αποδείξουμε. Γιατί θέτει τέρμα ουσιαστικά στη διαμάχη. Ακούστε να δείτε. Όταν ξεκινήσαμε να συζητάμε με τους φορείς για την υπογραφή της συμφωνίας, δεν ήθελε κανείς να αναλάβει την ευθύνη. Όταν σας λέω κανείς, ούτε εμείς στο επιμελητήριο, γιατί γνωρίζαμε το τι είχε συμβεί στο παρελθόν. Γνωρίζαμε δηλαδή τι είχε συμβεί τόσο στο 2010, αλλά όσο και στο προηγούμενο έτος, όπου υπήρχαν πολιτικές παρεμβάσεις από πολύ συγκεκριμένα άτομα, τα οποία χάλασαν τη συμφωνία. Μια συμφωνία που ξεκίνησε 100.000 ευρώ για το νησί της ΧΟ και 100.000 ευρώ για το νησί της ΡΟΔΟ, το φτάσανε στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Με την υπόσχεση ότι θα δοθούν λεφτά από το Υπουργείο Τουρισμού και τα λοιπά. Θα δοθούν λεφτά από την περιφέρεια. Έτρεξαν λοιπόν θέματα τότε, τα οποία γνώριζαν ότι είναι ψέματα, γνώριζαν ότι δεν μπορούσε ούτε το Υπουργείο Τουρισμού να διαθέσει χρήματα και γνώριζαν πολύ περισσότερο ότι δεν μπορούσαν αυτά τα χρήματα να τα διαθέσουν ούτε η Δήμη, ούτε η περιφέρεια. Δηλαδή από την αρχή είχε ξεκινήσει τότε μία προσπάθεια παραπληροφόρησης και προσπάθεια όχι μόνο παραπληροφόρησης, δημιουργίας προβλήματος στο επιμελητήριο να υπογράψει μια συμφωνία της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ που να υπάρχουν διαθέσιμα τα κεφάλαια. Με την προφορική και μόνο υπόσχεση ότι θα τα βρούμε, βρε αδερφέ, θα δώσω εγώ λέει από το Υπουργείο Τουρισμού, θα μιλήσω στον Περιφερειάρχη και θα δώσω Περιφερειάρχης, θα μιλήσω στον Δήμαρχο. Χρήματα όμως τα οποία δεν δικαιολογούν να δοθούν. Δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι κωδικοί ούτως ώστε να εκταμιευτούν από αυτούς τους φορείς και να δοθούν σε αυτές τις δράσεις. Μόνο δύο μικρά διευκρινιστικά ερωτήματα για να μην μείνουν σκιές. Αναφερθήκατε στην τραγική επιλογή πρωταγωνιστή σε αυτή την ιστορία, εννοείται τον κύριο Χατζη Μιχαήλ, και οι σκηνοθέτες ποιοι είναι. Και δεν είναι της μόδας τα βραζιλιάνικα σύριαλ, αλλά δεν είναι τα τουρκικά. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Καταλαβαίνετε ότι σε ένα σύριαλ, όταν παίζεται ένα σύριαλ, τον πρωταγωνιστή καμιά φορά μπορούμε να τον θέσουμε δημιουργώντας εντυπώσεις. Δηλαδή, μπορεί αυτό να ερμηνευτεί και ως ότι εγώ πιέζομαι να γίνω πρωταγωνιστής σε μια φασοκομωδία. Ναι. Διότι αυτό το οποίο με έφερε εδώ είναι η κατάσταση που επικρατεί στην ΚΟ.
δεν μπορεί να βγαίνουν δημοσιεύματα καθημερινώς ότι το επιμελητήριο αυτό, το επιμελητήριο εκείνο, το επιμελητήριο δεν θέλει να έρθει η Ryanair, το επιμελητήριο δεν θέλει να γίνει συμφωνία. Και επαναλαμβάνω, σας τα απήντησα ένα προς ένα και θα σας ξαναπώ. Το επιμελητήριο ήταν αυτό που έκλεισε τη συμφωνία και ξεκίνησε να πετάει η εταιρεία στην Ελλάδα, προσέξτε, στην Ελλάδα η Ryanair ξεκίνησε από τη συμφωνία που έκλεισε το επιμελητήριο. Το επιμελητήριο ήταν αυτό που απέτησε από την εταιρεία να πετάει και να εκτελεί τον ίδιο ακριβώς αριθμό πτήσεων τόσο για το νησί της Ρόδου, όσο και για το νησί της Κο. Το επιμελητήριο είναι αυτό που σήμερα ζητάει έναν πολύ μεγάλο αριθμό πτήσεων σε εβδομαδιαία βάση τόσο για το νησί της Ρόδου, αλλά και για το νησί της Κο ακριβώς τον ίδιο αριθμό πτήσεων. Άρα γιατί κατηγορούν το επιμελητήριο? Για ποιο λόγο κατηγορούν το επιμελητήριο? Επίσης, άλλη μια διευκρινιστική ερώτηση και κλείνω εγώ. Είπατε ότι οι συνεργάτες σας και κυρίως οι τοπικοί, εδώ τα τοπικά μέλη του επιμελητηρίου, γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας και το πού έχει φτάσει αυτή η διαδικασία. Μέσα στους γνωρίζοντες είναι και ο κύριος Σαράντης με τον κύριο Βραγκίδη ή εξαιρούνται λόγω σύμπραξης? Είναι ενημερωμένοι όλοι, δεν μπορούσαν σήμερα να παρευρεθούν όλοι, αλλά ως σύμβολοι του επιμελητηρίου είναι όλοι ενημερωμένοι για το τι έχει συμβεί μέχρι εχθές, μέχρι το 12 Νοεμβρίου του 2012. Που ήταν από τη Ryanair, δεν ήταν η επιστολή? Όχι μόνο, εδώ είναι οι επιστολές όλες από την εταιρεία. Η τελευταία επικοινωνία με τη Ryanair με το ΕΒΕΣ, το 12 Νοεμβρίου είναι και η δική μας, 12 Νοεμβρίου είναι και η απάντηση της Ryanair. Με αυτό που σου πει, κύριε Πάπου, γιατί δεν μπορούν, εφόσον κάνετε... Αυτά ξέρει η Ryanair. Αυτά ξέρει η Ryanair. Γιατί είναι μυστικά, ποιος να τα πείτε, να πεις η Ryanair αυτά που συζητάτε εσείς. Να σας πω κάτι, όσες φορές κοινοποιήσαμε τις λεπτομέρειες, πάντα άλλαζαν οι απαιτήσεις. Ακούστε τι σας λέω. Όσες φορές κοινοποιήσαμε, το πρόβλημα δεν είναι στην Ryanair. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι έξω θεσμικοί, και το επαναλαμβάνω, κάποιοι εξωθεσμικοί, έξω από τους... Όνομα, δύο πρόσωπα, δεν είπα πριν. Είναι πρόσωπα, δεν είπα πριν. Είναι πρόσωπα, να τα ονομάστε, να ξέρουν οι πολίτες. Είναι τα ίδια που ήταν και τότε. Έχει μούσει, είναι συγκεκριμένος. Επιτέλους, δώστε μας ένα περίγραμμα να σας απάντησε. Ναι, ναι, ναι. Ολοκληρώστε την ερώτηση για να σας απαντήσω. Δώστε μας ένα περίγραμμα έστω της εταιρείας, όταν η εταιρεία σας καταλογίζει ευθύνη, κύριε Πάπου, ότι εσείς παίζετε πολιτικά παιχνίδια και ότι διαρρέει και φανταστικές ιστορίες στα μέσα και προτείνει στην Ένωση να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις, κάτι που δεν είναι για εσάς. Σέβεται η εταιρεία. Το είδαμε εμείς. Αυτό το είδαμε το έγγραφο. Σε αντίθεση με τα δικά σας που δεν τα είδαν οι δημοσιογράφοι, δείξτε μας κάτι. Όχι, δεν μπορώ να σας τα δώσω, σας είπα. Οπότε γιατί να πιστέψουμε εσάς και να μην πιστέψουμε την Ένωση Ξενοδόχων και τη Σύμπραξη? Δεν είναι το θέμα τι λέω εγώ. Τα βλέπουμε, κύριε Πρόεδρε. Τα γραφά μένουν. Κάποιοι συμβουλοί σας λένε το άλλο. Το έχουν δει. Περίγραμμα δώστε. Τι λέει η εταιρεία? Μα λόγω αυτού μιλήσουν οι δημοσιογράφοι. Δεν είναι στη Σύμπραξη. Ορισμένοι με ορισμένα μέλη. Δικά σας μέλη. Ο καθένα θα κρυφθεί για τις αποφάσεις του. Κανένα αποτέλεσμα δηλαδή. Κανένα γράφητος. Το οποίο πότε θα είναι. Να σας πω κάτι. Εδώ δεν κρίνομαστε μόνο εκ του αποτελέσματος. Εδώ θα κρυφθούμε και για τις μεθόδους που θα ακολουθήσουμε, ούτως ώστε να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ωραία, μπορώ να σας κάνω λίγο μια ερώτηση? Παρακαλώ. Έχουν επικεντρωθεί όλοι οι δημοσιογράφοι στο θέμα της Ryanair. Εγώ έχω δύο ερωτήσεις να σας κάνω. Η μία έχει να κάνει, εφόσον είπατε ότι ο διχασμός δεν ωφελεί κανένα, πόσο δύσκολο είναι να βρεθείτε στο ίδιο τραπέζι εσείς προσωπικά, ο κ. Καϊσεμής, ο κύριος, εκπροσωπώντας την Ένωση του Ξενοδόχων, ο πρόεδρος κ. Χατζημιχαήλ, και το άλλο είναι ότι μετά τη Ryanair, τι, αν είναι μια διαπραγμάτευση, υπάρχει το ποσοστό της επιτυχίας, αλλά και της αποτυχίας. Έτσι, μια διαπραγμάτευση. Ενδεχόμενο λοιπόν για plan B υπάρχει ένα πλάνο δεύτερο, το οποίο θα έχει μια άλλη εταιρεία χαμηλού κόστους? Έκανε ήδη μια ανοίξη ο κύριος Καϊσέλης και ο κύριος Κοπάρδης για την Τρανσάβια. Υπάρχει κάποιο πλάνο? Παίζετε σε δύο ταμπλόνα, να το πω έτσι, λαϊκά. Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να μην το λέμε έτσι, γιατί μερικοί το παίρνουν
θα την έκραζε ή μπορεί να ακουστεί βαριά το παίζω σε δύο ταμπλό. Εμείς θα πούμε το εξής, ότι πράγματι βρισκόμαστε σε επαφές και με άλλες εταιρείες, όπως η Transavia. Με την Transavia, λοιπόν, είχαμε έρθει σε κάποια μορφή συμφωνίας, όχι απαραίτητα στο μοντέλο της συμφωνίας της Ryanair, σε ένα διαφορετικό μοντέλο συμφωνίας. Θα σας πω, λοιπόν, το εξής.